Πάνε χρόνια που έχω να δω μια παράσταση τόσο καλή. Καθίστε. Αχ, ήσασταν εξαιρετικά φανταστικά, πραγματικά. Αλήθεια. Είστε πολύ γενικό, είστε πολύ γενικό, κύριε. Έτσι, αρήλος μου, ο φίλος μου, Πέτρος. Χάρηκα, χάρηκα. Άκουσα πολλά για σας, τα για σας, λεπασίγνωστο και λεπασιάριστο, κύριε Ρίτσα. Ομολογώ όπως και εγώ, ομολογώ για σας, για σας. Αλλά η ομορφιά σας, αλλά η ομορφιά σας δεν αντιστοιχεί καθόλου. Που είμαστε πολύ πιο όμορφοι. Είστε πολύ πιο όμορφοι. Πρέπει να είναι επικίνδυνα εύκολο. Επικίνδυνα εύκολο να σας ερωτευτεί κανείς. Εδώ τελειώνει η μικρή μας περιήγηση. Αυτή θα πειράζει. Όπου δίνω τις παραδόσεις μου. Σας πειράζει να κρατήσω. Σας πειράζει να κρατήσω. Όχι, παρακαλώ. Είμαι πολύ κουρασμένη. Ποτέ δεν φανταζόμουν πως το μοναστήρι είναι τόσο μεγάλο. Πρέπει να μην το πείτε, σας έπρεπε να περπατήσετε πολύ. Εγώ είμαι συνηθισμένη και δεν σκέφτηκα ότι... Είμαι ευτυχής που το είδα. Αλήθεια, μου αρέσουν οι άδειες αίθουσες. Έχουν μια ιδιαίτερη γοητεία. Και εμένα μου αρέσουν. Η αλήθεια είναι ότι αγαπώ πολύ αυτή τη δουλειά. Το ιδιαίτερο είναι να διδάσκω. Τη χαρά να διδάσκω. Τι παράξενο. Το ξέρετε πως κι εγώ, όταν ήμουν μικρή, σπούδασα κι εγώ δασκάλα. Α, ναι. Ναι, όμως δεν δίδαξα ποτέ. Είναι η μεγάλη μου απογοήτευση. Και πώς δεν το εξασκήσατε? Επειδή παντρεύτηκα αμέσως μόλις πήρα το πτυχίο. Έπειτα γεννήθηκε ο Κάρλο και λίγο αργότερα έμεινα χείρα. Έτσι δυστυχώς δεν κατάφερα να διδάξω. Καταλαβαίνω. Αυτό το κουμποσκήνι είναι θαυμάσιο. Σας αρέσει? Πολύ. Είναι πολύ. Τράβηξε αμέσως την προσοχή μου. Μου το χάρισε ένα πρόσωπο πολύ αγαπημένο. Πάνε χρόνια, δυστυχώς, που έχει πεθάνει. Ήταν μια ηγουμένη στο Buenos Aires. Μου πρόσφερε μεγάλη παρηγοριά σε μια δύσκολη στιγμή της ζωής μου. Αυτή με ενθάρρυνε να γίνω μοναχή. Φαντάζομαι πως δεν θα το αποχωριστείτε... Ποτέ. Είναι λες και το πρόσωπο που μου το χάρισε. Δεν σταμάτησε ποτέ να βρίσκεται κοντά μου. Μου ήρθε μια ιδέα. Θα σας άρεσε να δώσετε μαθήματα κεντήματος? Πώς, εγώ να διδάξω? Ναι. Μα δεν θα μπορούσα, δεν θα σταθώ στο ύψος, αδελφή. Μα και βέβαια, είμαι σίγουρη πως θα μπορέσετε, θα τα καταφέρετε μια χαρά. Αυτή η μαντήλα που μου δείξατε πρωτύτερα, είστε πολύ επιδέξι από μένα. Ελάτε, γιατί δεν δοκιμάζετε? Θα γεμίζει τις ώρες σας όσο ο γιος σας δουλεύει και επιπλέον θα μπορέσετε να ικανοποιήσετε την επιθυμία σας να διδάξετε. Συμφωνείτε? Ναι, θα μπορούσα. Γιατί όχι? Πολύ ωραία. Πρέπει να αναγνωρίσω πως σε καμιά άλλη χώρα η παραστασή μου δεν είχε την ίδια υποδοχή που βρήκε εδώ. Αλήθεια? Α, ναι. Που να με έβλεπε στη Βραζιλία. Να σου εμπιστευτώ κάτι. Αναγκάστηκα να το σκάσω από το ξενοδοχείο χωρίς να πληρώσω. Όχι. Τι να κάνεις, αυτά έχει ζωή. Άλλες φορές όμως κολυμπάω στην αυθονία. Μπορώ να σου το ορκιστώ. Όχι, δεν χρειάζεται, σε πιστεύω. Δεν χρειάζεται. Εντάξει, είπαμε πολλά για μένα. Γιατί δεν μου μιλάς και λίγο για σένα? Για μένα? Ξέρεις, δεν υπάρχουν και πολλά να σου πω. Είμαι χείρος, έχω δύο κόρες. Όλη μου τη μέρα την περνάω δουλεύοντας, τίποτα άλλο. Ψεύτη. Αυτά που άκουσα στο γύρο είναι πολύ διαφορετικά. Και τι άκουσα στο γύρο για μένα? Πώς γίνεται ένας άνθρωπος που έφτασε μόλις στην πόλη να μάθει κιόλας για μένα? Εμπρός, λέγε. Τι λένε? Για παράδειγμα, πως είσαι θεμόνας όλων των night club της μόδας που υπάρχουν στο Buenos Aires. Όλα νοησίες. Και ότι έχεις μια πολύ μεγάλη συλλογή ερωμένων. Δεν είναι αλήθεια αυτό? Εσύ τι πιστεύεις? Εμένα δεν με νοιάζει το παρελθόν σου. Δεν είμαι ζηλιάρα. Και εσύ? Είσαι ζηλιάρη? Εξαρτάται από την περίπτωση. Εμένα, για παράδειγμα, θα με ζήλευες? Εσένα, για να πω την αλήθεια, δεν ξέρω. Εγώ δεν θα σου έδινα λαβές, ξέρεις. Τότε, λοιπόν, νομίζω πως μπορούμε να κάνουμε μια συμφωνία. Πρέπει να αναγνωρίσω πως πρώτη φορά μου κάνουν πρόταση με αυτόν τον τρόπο. Τι σημαίνει για σένα να κάνουμε μια συμφωνία, Πριν από λίγο...
Έλεγες για τα οικονομικά σου προβλήματα. Α, από αυτή τη στιγμή λοιπόν, αν το επιθυμείς, έχουν τελειώσει. Αν δεν έχεις αντίρρηση. Συγχύρια. Λοιπόν. Παιδαγωγός, δεν ξέρω τίποτα. Γιατί δεν ρωτάτε τον πατέρα σας. Έλα τώρα, Νιέζε. Αν είναι να έρθει μια παιδαγωγός εδώ, εσύ θα ήσουν η πρώτη που θα το ήξερες. Ναι, κάτι μου είπε σχετικά. Πες μας, τι σου είπε. Δεν καταλαβαίνεις ότι για μας είναι σημαντικότατο. Αν είναι αυτή η κακιασμένη γυναίκα που ήρθε σήμερα το απόγευμα, δεν ξέρω. Όχι, όχι, ησυχάστε, ηρεμήστε, όχι αυτή η γυναίκα. Α, ναι, λοιπόν που κάτι ξέρεις, ε. Κορίτσια, δεν θέλω να θυμώσει ο πατέρας σας επειδή ανακατεύομαι εκεί που δεν με σπέρνουν. Καλά, λοιπόν, εντάξει. Αν δεν θέλεις, μη μας λες τίποτα. Εμείς θα μείνουμε εδώ καθισμένες, θα περιμένουμε να γυρίσει ο μπαμπάς για να το ρωτήσουμε. Έτσι, Βιρτζίνια. Και βέβαια. Μην αρχίζετε τώρα τα καπρίτσια. Ποιος ξέρει τι ώρα θα γυρίσει ο πατέρας σας, γιατί δεν περιμένετε να τον ρωτήσετε αύριο. Ναι, καλύτερα. Κάθε φορά που βγαίνει, γυρίζει πολύ αργά. Και βγαίνει σχεδόν πάντα. Βλέπουμε πια. Δεν νομίζω ότι πρέπει να σας ζητήσει την άδεια για να βγει. Δεν πιστεύετε πως είναι ώρα για ύπνο, αφού αύριο θα σηκωθείτε νωρίς. Όχι, σε παρακαλώ λίγο ακόμα. Κύριε, γιατί συνεχίζω να φοβάμαι ένα παρελθόν που είναι τόσο μακρινό και ξεχασμένο. Πες μου, γιατί η ηρεμία που κατάφερα να βρω σε αυτό το μέρος διαταράσσεται αμέσως μόλις ένας ξένος νομίζει πως αναγνώρισε το πρόσωπό μου. Βοήθησέ με, κύριε. Βοήθησε και την κόρη μου. Βοήθησε την κόρη μου. Όπου κι αν βρίσκεται. Δώσ' της αυτό που εγώ δεν μπόρεσα να έχω. Κάν' την ευτυχισμένη. Κάν' την ευτυχισμένη. Παιδί μου. Μικέλε. Σου έφερα το πρωινό. Ξύπνα. Πήγε 10. Χτες είπες να σου φέρω το πρωινό αυτή την ώρα. Εντάξει. Ευχαριστώ, Άνιες. Παρακαλώ. Τι τρέχει? Τι να τρέχει? Τίποτα, Ανιέζε. Ανιέζε, σε γνωρίζω πολύ πολύ καλύτερα από όσο νομίζεις. Γιατί λοιπόν δεν μου το λες? Αφού θέλεις να φύγεις, υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Πες το μου λοιπόν. Είχες κάποιο πρόβλημα με τις κόρες μου, μάλωσες με την Άννα, μίλα, ό,τι και αν συνέβη, πες το. Αρέσει να παίρνω το πρωινό μου με ησυχία και ηρεμία. Συνήθως όταν είσαι ήρεμος, δέχεσαι ευχαρίστως στις συμβουλές μου. Δεν είναι δύσκολο να μιλήσω. Τότε λοιπόν σήμερα θα σου είναι ακόμα πιο εύκολο, γιατί ξύπνησα με θαυμάσια διάθεση. Μπορείς λοιπόν να το εκμεταλλευτείς και να μου μιλήσεις. Σύμφωνη. Θα προσπαθήσω να γίνω κατανοητή. Εγώ σε σέβομαι, Μικέλε. Όμως το γεγονός ότι σε ανέθρεψα και ότι βρισκόμουν δίπλα σου όλα αυτά τα χρόνια, πιστεύω πως μου δίνει το δικαίωμα να πω ότι δεν είναι καθόλου αξιοπρεπής η ζωή που κάνεις, ούτε το παράδειγμα που δίνεις στις κόρες σου, τις αμόνες τους. Τέλειωσες? Όχι, αν μου επιτρέπεις, δεν τέλειωσα ακόμη. Δεν τέλειωσα. Όχι, χτες το βράδυ πήρα το μέρος σου μπροστά στις κόρες σου. Τέλος πάντων, παραπονιόντουσαν. Πολύ για σένα, αλλά τώρα. Τώρα που είμαστε οι δυο μας μόνοι, είναι καθήκον να σου πω πως η διαγωγή σου. Δεν είχα προλάψω. Και τώρα ναι, έλειωσα. Ο μοναδικός άνθρωπος στον κόσμο που μπορεί να μου μιλήσει έτσι είσαι εσύ. Ανιέζε. Δική μου είναι η ζωή και την κάνω ό,τι θέλω, κατάλαβες. Ναι. Είσαι σίγουρη. Κατάλαβα. Με συγχωρείς. Δεν μπόρεσα να κρατήσω τη θέση μου.
συγχωρείτε, μωρό μου. Δεν συγχωρείτε, μωρό μου. Πρέπει να σας πω, πρέπει να σας πω, Ωστόσο, θέλω να ξέρετε ότι θα τους πω ότι τις κάνατε εσείς. Όμως, πείτε μου τότε πώς είναι, πρέπει να ξέρω. Η κάθε μία θα έχει τις δικές της προτιμήσεις, τη δική της προσωπικότητα. Σωστά. Πολύ σωστά. Δοκιμάστε. Θα μπορούσα να τις περιγράψω. Λοιπόν, η Βιρτζίνια είναι πολύ γλυκιά, τρυφερή, ήρεμη, σαν το νερό της λίμνης. Μιλάω σαν μπίστρια. Της πάνε πολύ τα φωτεινά και χαρούμενα χρώματα. Οι άλλοι όχι, ε. Οι άλλοι είναι έφθυμη, αυθόρμητη. Νομίζω πως τα ονόματά τους περιγράφουν την προσωπικότητά τους. Λοιπόν, αν κατάλαβα καλά, η μία είναι η Βιρτζίνια. Και οι άλλοι, πώς τη λένε? Συγγνώμη, έρχεστε λίγο. Ναι, έρχομαι αμέσως. Με συγχωρείτε, με θέλουν από εκεί. Με την άδειά σας. Όχι. Η αλήθεια είναι πως δεν έχουμε τίποτα να φορέσουμε. Αυτά τα ρούχα δεν είναι πια της μόδας. Μα, Βιρτζίνια, τα αγοράσαμε στην αρχή της χρονιάς. Μην υπερβάλλεις. Μπορεί. Είδες τα φιγουρίνια που μας έστειλε ο Κάρλο από τη Ρώμη. Αυτά, μάλιστα, είναι μοντελάκια. Ξέρεις τι θα μου άρεσε, να με δει ο Κάρλος στην επιστροφή του με ένα από αυτά τα φορέματα. Έτσι θα καταλάβαινε πως μεγάλωσα πια. Ας ελπίσουμε πως η Βαλέρια θα μας φέρει από ένα φόρεμα όταν γυρίσει από το ταξίδι. Ναι, αλλά θα αργήσουν τόσο πολύ. Όχι, δεν θα λείψουν και χρόνια. Το ξέρω, αλλά νιώθω σαν να περιμένω αιώνες. Ξέρεις κάτι? Ξέρεις τι σκεφτόμουν? Δεν θα ήταν καθόλου άσχημα αν ο μπαμπάς έφερνε στο σπίτι αυτή τη νέα παιδαγωγό. Γιατί έτσι θα μπορούσαμε να αφήσουμε το σχολείο και να κάνουμε ιδιαίτερα μαθήματα. Να μάθουμε και μια ξένη γλώσσα. Φαντάζεσαι την έκφραση του Κάρλου αν του μιλούσα στα γαλλικά, ε? Η μαντάμ θέλει να μάθει γαλλικά για τον Κάρλο Κάρλο της. Ο Κάρλο και ο Κάρλο. Μόνο τον Κάρλο σκέφτεσαι. Και εσύ, Πόλο, μιλάς για τον Γκαμπριέλε? Αυτό είναι διαφορετικό. Για να ακούσουμε γιατί. Ο ταχυδρόμος! Θα έχει σίγουρα γράμμα από τον Γκαμπριέλε. Ρώτησε τον αν έχει κάτι για μένα. Όχι, εσύ πήρες κιόλας. Αυτό είναι για μένα. Σήμερα, όταν μιλούσαμε στο τηλέφωνο, ακουγόσουν πολύ δυσαρεστημένος. Ήμουν πράγματι. Δεν μου αρέσει να μου τηλεφωνείς στο σπίτι. Νομίζω ότι το είχαμε ήδη πει. Αυτός είναι ο λόγος που δεν ήθελες να με δεις. Ίσως. Όπως και να έχει, είναι λίγος καιρός που είσαι κάπως παράξενος μαζί μου. Πρέπει να καταλάβεις πως βαριέμαι να βλέπω την ίδια παράσταση συνεχώς. Την έμαθα απ' έξω. Τους στίχους των τραγουδιών τους ξέρω καλύτερα από σένα. Εγώ νόμιζα πως ερχόσουν για να δεις εμένα και όχι την παράσταση. Ας μην το συζητάμε άλλο. Σήμερα είδα ένα πανέμορφο φόρεμα στις Madame Germain. Λες και είναι φτιαγμένο για μένα. Θα ήταν ιδανικό για το τελευταίο νούμερο της παράστασης. Αγόρασε το και πες να μου το χρεώσουν. Είσαι μια γλύκα. Νομίζεις? Και βέβαια. Είναι υπέροχη μέρα, ε. Τι θα έλεγες να περάσουμε μαζί το απόγευμα? Δυστυχώς, Βιβιάννα, έχω πολλά πράγματα να κάνω σήμερα. Αύριο, ίσως. Τι όμορφα. Πολύ όμορφα. Και τα κορίτσια μελετούν, μαθαίνουν πολύ γρήγορα. Και η αδελφή ευτυχία, ε.
Μου φαίνεται το πιο σαγηνευτικό πλάσμα του κόσμου. Ναι. Σου φαίνεται πραγματικά σαγηνευτική. Αυτή είναι η γνώμη μου. Εσύ δεν συμφωνείς. Όχι, μια στιγμή. Δεν λέω πως δεν είναι. Αλλά δεν ξέρω. Υπάρχει κάτι που... Έλα, Κάρλο, σε παρακαλώ. Η φαντασία σου καλπάζει. Όχι, δεν είναι η φαντασία. Όχι. Μου κάνει εντύπωση γιατί μου θυμίζει κάποια. Δεν μπορώ να καταλάβω πια. Δεν ξέρω καν τι είναι αυτό που με εντυπωσιάζει σε αυτήν. Ίσως το στόμα της, το τι βλέμμα της. Τι να σου πω της. Τώρα, δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό. Το θέμα πάντως είναι πως δεν συγκρατώ φυσιογνωμίες. Μπορεί να μην συγκρατείς φυσιογνωμίες, μαμά, αλλά έχεις μεγάλη διέστηση. Και ξέρω καλά πως εσύ πρώτη θα καταλάβεις ποια μου θυμίζει η αδελφή Ευτυχία. Είμαι βέβαιος. Απολύτως βέβαιος. Άκου μου που σου λέω. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Έτσι λοιπόν, τη βαρέθηκες κιόλας, ε? Πάει καλά. Δεν σε καταλαβαίνω όμως. Η Βιβιάνα είναι τόσο όμορφη γυναίκα. Ναι, Πέτρο, αλλά τι σημασία έχει που είναι όμορφη? Είναι ανόητη, μπανάλ. Το μόνο που τη νοιάζει είναι να αγοράζει ωραία ρούχα, κοσμήματα, να σαγηνεύει το κοινό της. Αν και στην πραγματικότητα δεν ξέρω ποιον μπορεί να σαγηνεύσει. Αφού το κοινό δεν πάει πια σε αυτή την παράσταση, υπάρχουν περισσότεροι ηθοποιοί και χορευτές παρά. Μα πού βρίσκεις το αστείο? Με συγχωρείς, Μικέλε, αλλά σε βλέπω τόσο έξαλλο. Δεν τη γνωρίζεις παρά λίγες μέρες και στις αρχές έκανες το χόη. Με απογοήτευσε πολύ. Αλήθεια είναι πως έπρεπε να καταλάβω νωρίτερα ότι δεν έπρεπε να μπλέξω με μια γυναίκα σαν τη Βιβιάνα. Και τι σκέφτεσαι να κάνεις? Δεν ξέρω. Να την ξεφορτωθώ με οποιοδήποτε τρόπο, αν και ξέρω πως δεν θα είναι εύκολο. Κατά τη γνώμη μου θα σου κοστίσει. Η οικονομική πλευρά δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Θα τις αγόραζα και σήμερα κιόλας ένα εισιτήριο για την Αγγλία αρκεί να φύγει. Μα το διανοείσαι. Κατάφερε να βρει τον αριθμό μου και τόλμησε να τηλεφωνήσει σπίτι. Δεν με εκπλήττει πολύ. Μια γυναίκα σαν κι αυτή δεν σέβεται ούτε την περιουσία ούτε την ιδιωτική ζωή κανενός. Ευτυχώς που δεν το σήκωσε καμιά από τις κόρες μου. Έλα τώρα, υπερβάλλεις. Από το τηλέφωνο δεν φαίνεται εύκολα τι είδους γυναίκα είναι. Δεν έχει σημασία. Δεν θέλω επαφές με την οικογένειά μου. Πρέπει να ξεφορτωθώ τη Βιβιάνα το συντομότερο δυνατό. Η μητέρα μου πήγε για ψώνια. Αυτή πρέπει να ρωτήσεις για το τι είναι περισσότερο της μόδας εδώ. Όσο με αφορά, αγαπητή Βιρτζίνια, πέρα από τα φιγουρίνια που σου έστειλα και ένα φόρεμα που σου αγόρασα, δεν ξέρω τίποτα άλλο. Δεν καταλαβαίνω τίποτα από μόδα. Ένα πράγμα μόνο ξέρω. Πως όλα μου φαίνονται όμορφα αν φανταστώ εσένα να τα φοράς. Δεν ξέρω τι να διαλέξω. Ένας ειδικός στο αστικό δίκαιο δεν είναι υποχρεωμένος να ξέρει από υφάσματα, δεν νομίζεις? Αλλά ας αλλάξουμε θέμα. Η μητέρα μου έπιασε μεγάλες φιλίες με μια μοναχή, συμπατριώτησά μας, με μεγάλο κύρος σε αυτά τα μέρη. Η μάνα μου είναι πάντα η ίδια, κοινωνική με όλους. Όταν μου γράψεις, πες μου νέα του Μικέλε και σε παρακαλώ, πες του να μου γράφει και πες του επίσης ότι μας λείπει. Αυτά. Μικρή μου, σε θυμάμαι με μεγάλη νοσταλγία. Μου λείπει η ευθυμία σου, η καλή σου διάθεση. Μου λείπει το προσωπάκι σου, το τόσο γλυκό. Πολύ αγαπημένη μου φλόγα, αχ, να ξέρεις. Μα έχεις τρελαθεί εντελώς. Σε κοροϊδεύω εγώ όταν κάθεσαι με τις ώρες και διαβάζεις τα γράμματα του Κάρλο. Εγώ ήθελα μόνο να το διαβάσω, αυτό είναι όλο. Έλα, έλα, θα στο διαβάσω. Όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Εσύ μου διαβάζεις μόνο τα κομμάτια που θέλεις. Όχι, δεν πρόκειται να το διαβάσω. Εγώ όμως θέλω να το διαβάσω όλο. Όχι, θα σας δώσω να το διαβάσω όλο. Θα σας δώσω να το διαβάσω όλο. Κορίτσια, σας παρακαλώ. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Οι φωνές σας ακούγονται μέχρι κάτω. Σταματήστε επιτέλους αυτά τα παιδιαρίσματα. Ήρθε ο πατέρας σας και δουλεύει στο γραφείο του. Μάλιστα, σαν να τον βλέπω. Σοβαρό και απορροφημένο συνήθως. Τι είναι αυτά που λες, Βιρτζίνια? Τον επικρίνεις? Τελευταία είναι πάντα κακοδιάθετος. Α. Δεν μπορώ να σας ακούσω άλλο. Είναι απίστευτο όπως σας ανοησίες λέτε. Είσαστε τρομερές. Φλόγα, σε αγαπώ. Αρκετά πια. Θα το κόψεις επιτέλους. Σε συνόδευσα γιατί θέλω να σου μιλήσω για ένα θέμα, μάλλον λεπτό. Η Λέσχη ήταν γεμάτη κόσμο και δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε. Για να ακούσουμε. Τι έχεις να μου εξομολογηθείς? Όχι, όχι. Μακριά από μένα οι εξομολογήσεις. Όχι, δεν κατάλαβες. Το θέμα είναι πως ο Γκαμπριέλε τελειώνει όπου να είναι το πανεπιστήμιο και... Δεν θέλω να γίνομαι φορτικός, Μικέλε, αλλά δεν ξέρω αν θυμάσαι την τελευταία επιθυμία της Μάρθας. Πέτρο, πώς γίνεται να μην θυμάμαι? Εγώ θέλω να εκπληρωθεί.
Τότε λοιπόν, συμφωνείς, μπορεί να γίνει. Φυσικά και θα γίνει. Το δυνατό συντομότερο και θα είναι σπουδαίος γάμος. Είναι σίγουρο αυτό. Ναι, μόλις ο Γκαμπριέλε τελειώσει, θα γίνει ο γάμος. Έτσι. Όταν ο Γκαμπριέλε τελειώσει το πανεπιστήμιο, τότε θα γίνει. Ο Γκαμπριέλε και εκείνη. Στο όμορφο ζευγάρι μας.